Πολύ δύσκολη έτσι ήταν η κατάσταση των τελευταίων ημερών εδώ στην ΚΟ αλλά και στην Κάλυμνο λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν και που προκάλεσαν πολλές φυσικές καταστροφές. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε λίγο δύο στοιχεία για αυτές τις καταστροφές. Κοιτάξτε, και στην Κάλυμνο αλλά και στην ΚΟ είχαμε τα έντονα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα που εξελίσσονται στην ατμόσφαιρα και προσβάλλουν την επιφάνεια της γης. Στην Κάλυμνο έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο το οποίο προκάλεσε τεράστιες επιπτώσεις, το φαινόμενο της ροής των κορυμάτων, τα οποία κορύματα δρομολογούνται από την έντονη ροή του νερού. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο το οποίο επέφερε μεγάλες καταστροφές με πιο αντιπροσωπευτική στα σκάλια όπου είχαμε και την καταστροφή ορισμένων δικαιών. Αλλά και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε μεγάλες ζημιές και στο οδικό δίκτυο και, και στους κοινόχρησους φόρους και στις υποδομές. Και πράγμα το οποίο σε μικρότερο βέβαια κλίμακα δρομολογήθηκε και στην ΚΟ, εκδηλώθηκε και στην ΚΟ. Όχι βέβαια με ροές κορυμάτων, αλλά ναι, κυρίως με έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα. Εκείνο το οποίο έχουμε δρομολογήσει με τον Δήμαρχο Καλύμνου, που είμαστε σε άρτηση συνεργασία, είναι να δούμε τις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Είχαμε αρχίσει την έρευνα για την αντιμετώπιση των κατολιστήσεων και των καταπτώσεων στο νησί της Καλύμνου, που έχει σημαντικό πρόβλημα. Αλλά τώρα πια όμως είμαστε σε μια νέα διαδικασία, ότι τα φαινόμενα αυτά επιταχύνονται με ένα φοβερό ρυθμό λόγω και της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Και επιβαρύνουν το περιβάλλον, επιβαρύνουν την οικονομία, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του νησιού. Και έχουμε αποδοθεί με τον κύριο Διακοπεχάλη σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τα αρμόδια υπουργεία και τις κεντρικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να γρήγορα και άμεσα να αποκαταστήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις υποδομές, αλλά και να βάλουν τα θεμέλια για μια νέα, για μια νέα αντιμετώπιση που απαιτείται σύμφωνα και με την κλιματική κρίση. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα στο περιβάλλον. Επειδή όμως βρισκόμαστε στο χειμώνα, στην καρδιά του χειμώνα και ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα τέτοια φαινόμενα, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε άλλες περιοχές, θα ήθελα έτσι να εφιστούμε λίγο την προσοχή και των πολιτών πριν συμβούν τα φαινόμενα. Τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν, κύριε Λέκα, οι πολίτες στις κρίσιμες στιγμές? Ό,τι αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι απλό. Να μην εξέτουν τον εαυτό τους στην ύπαιθρο, στα έντονα καιρικά φαινόμενα, να μην περνούν μέσα από ελληνικές διαβάσεις, να κάνουν κάποιες προληπτικές ενέργειες ουσιαστικά για τις περιουσίες και τις κατασκευές. Είναι αυτά τα οποία πράγματα έχουμε πει χιλιάδες φορές στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά ο καθένας είτε υπερτιμά τις δυνάμεις, είτε δεν έχει αντίληψη κινδύνου με αποτέλεσμα να έχουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω για μία ακόμα φορά είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός. Mm-hmm. Τον οποίο σχεδιασμό με τον κύριο Περιστράκη τον έχω κάνει στα Δωδεκάνησα και με αρκετούς δήμους θα έλεγα στα Δωδεκάνησα. Πρέπει να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός, δεν πρέπει να υπάρχουν αποσπασματικές κινήσεις σε έργα από εδώ και από εκεί, εργάκια μικρά, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίζουμε δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός των έργων σε κάθε νησί, σε κάθε δήμο.